και μετά από το 21 θα συνεχίσουμε το 21, γιατί έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Το 21 του μήνα έχει αυτό το ρολόι το ειδικό, που είναι σαν το ρολόι στο πίσω μέρος του ρολογιού. Όταν ανοίξουμε τα ρολόγια, μέσα δεν έχει τη στροφά, τα τροχαλία, την τροχαλία. Έτσι ήταν τον Ίνκα, τον Μάγια, κάποια ημερολόγια, και βρίσκονται να τελειώνουν και να χτυπάνε μπιέλα το 2012. Και βέβαια, μέσα σε αυτά τα σημεία που δείχνανε, έχουν δείξει και μερικά, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, Χειροσίμα, δεύτερο και τέτοια. Και γι' αυτό αναρωτιούνται τι θα συμβεί και τι δείχνουν εκείνα. Μπορεί όμως να είναι και ένας άλλος κόσμος. Μπορεί να κρύβεται και κάτι προς το καλό. Μακάρι, αλλά τι είναι το καλό με αυτά που βλέπουμε, από πού να περιμένουμε καλό. Εγώ πιστεύω προς εκπλήξεις. Θα έχουμε πιο, όσο προχωράει ο χρόνος, παιδιά, πιο εκπληκτικά πράγματα σε πιο γρήγορα διαστήματα. Έτσι είναι τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς θα πάνε έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και όλα είναι μια ιδέα, Θέμης, σωστό, δεν ξέρω τι εννοείται μια ιδέα, ιδέες δεν έρχονται έτσι. Σε ποιον το λες Κρήτον, πάει και ο Κρήτον στον Ηλία για εξωγήινους, δεν υπάρχει καθόλου Κρήτονα μου, ιδέα εξωγήινη. Έχουν γίνει μερικές συναντήσεις με αρχηγούς κρατών, σας πληροφορώ. Οι εξωγήινοι και θεωρούνται πως ακόμη και τα ειδικά αεροπλάνα, τα όρατα, όταν έχουν πάρει από κάπου πληροφορίες κάποια πράγματα στη γη για να φτιάχνουν κάποια πράγματα που είναι πέρα από την τεχνολογία τη δική μας. Μακάρι να, όπως το λέτε, πάντως εξωγήινοι δεν είναι πολύ μακριά και είμαστε κοντά. Και άμα θέλετε, πέστε με και ουφωμένο. Μακάρι. Αλλά συγκατοικούμε με άλλους παιδες. Απλώς δεν έχουμε βρεθεί, είναι μακριά τα πράγματα. Λοιπόν, από την ταινία, την έψοδο ότι έχω δει, ναι. Οι φίλες του ανεξήγητου. Άλλο λέτε εσείς, ναι. Πάμε εκεί. Οι φίλες λένε, εγώ, ναι, μπουρλότο, λέει Μάρα. Μπουρλότο θα γίνουμε, ναι. Άμα γίνει κάτι, χαχά. Νοταρά, χαχά, νοταρά, ξέρω. Θα για εξωγήινους δεν ξέρω, αλλά από ούφο, δόξα τω Θεώ, γεμίσανε. Ναι, σωστό, μπαρμπαρούσι και είναι όλοι στη γη. Ούφο. Λοιπόν, Μάρα, ναι. Ούφο με σκούφο. Θέμης ή χωρίς, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αν είχαμε γεννηθεί στο Ιράν, θα ήμασταν μουσουλμάνοι. Και αν είχαμε Κρήτονος, αν είχαμε γεννηθεί στο Ιράν, εντάξει, Θέμη, δεν χρειάζεται, αν είχαμε ρόδες, θα είμαστε τρόλοι. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Να δούμε στο τέλος τι θέλει να πει και να καταλάβεις, παιδιά, πάντα να προσέχουμε τον άλλον ολοκληρώνει. Όταν πει μια κοτσάνα, κράξτε τον λόγο, κάντε πλάκα. Αλλά πριν ολοκληρώσει, μπορεί πιο κάτω να λέει κοτσάνα ο Κρήτονος. Πριν ολοκληρώσει, λέει, αν είχαμε γεννηθεί στο Ιράν, τι θα είμαστε πραγματικά, μουσουλμάνοι. Είναι σωστό. Γιατί να του λες και αν είχαμε ρόδες θα ήμασταν, ήσαν σαν επαφούμε και τέτοια, θα ήταν η γιαγιά μου, θα είχε επαφούμε. Λοιπόν, εγώ πάντως 21 του μηνός γιορτάζω, σωστά, είναι το Αγίου Θεμιστοκλέους, βεβαίως, χρόνια πολλά. Λες Ηλία, όχ, την κάσαμε τη βάρκα τότε, αν έχουμε και βάρκα δεν ξέρεις. Λοιπόν, μετά τη βάρα πάμε στο κύριο Ηλία, α, η Μπακάτσα. Να ξέρετε πάντως, το ξέρω Μπακάτσα. Αν γίνει συντέλεια, τι με κάτσα. Θα με βλέπεις τον άλλο κόσμο. Καθώς μπέρατε μου αλλού. Λοιπόν, αν γίνει συντέλεια, μ' αγαπάτε. Αν χαθώ, δεν απειζέ. Λοιπόν, αφού βρέει 22 του μηνός, είναι Σάββατο. Πώς θα κάνεις εκπομπή, Γιάκο, θα μας κουζουλάνεις. Εσύ λέω 22 Σάββατο, γιατί θα κάνω κοινοποίηση. Θα δείτε, θα την κάνω κοινοποίηση. Λοιπόν, πάντως, η Τατιάνα στην εκπομπή της σε έφερε σε δύσκολη θέση ή μου φάνηκε η Ηλία. Παιδιά, εγώ είπα στο κανάλι τα παιδιά τα τεχνικά τους τεχνικούς να βάζουν και αυτή την εκπομπή επίτηδες. Εμένα δεν με έφερε κανείς σε δύσκολη θέση. Εγώ έσπαγα τότε και γούσταρα να πάω κόντρα με τον κατεστημένο και με τους ηλίθιους, τους μαλάκες που είχα εκεί πέρα και που λέγανε εναντίον, γιατί φοβότανε, γιατί γλύφουνε και γιατί θέλανε να κάνουν τον κακό και να βοηθήσουν τα Τατιάνα και την ημέρα που μετά σας είπα πως συνεργάστηκα 15 μήνες με τα Τατιάνα. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα κάνω τους πονηρούς. Δεν χρειάζεται να ξαναρχίσουμε και να λέμε τα ίδια και με αυτά. Λοιπόν, αλλά κάτι για γούρια βλέπω απόψε να μιλάει ο Μπουλιονιάς. Και πέρα κάτι ζαρζαβατικά λέει. Χωρίς το νου του φαίνεται, γιατί μου την Ηλία Καχλαμάνη δεν είναι ζαρζαβατικά.
φαίνεται πως θα έχει στο νου του ότι ήταν ζαρζαβατικό, όπως σε κάνα μπουστάνι, σε κάνα χωριό, τίποτα βουράκια. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα δικό του. Λοιπόν, μια που μιλάς για εξωγήινους, μπορείς να καλέσεις σε μια εκπομπή τον Γιώργο Πάλμο. Έχει κάνει ωραίες βαρβαλούσεις, πολύ καλή παράθεσή σου. Τον Γιώργο τον Πάλμο έχουν πετύχει στο έξτρα σε κάνει εκπομπές. Καλησπέρα. Δεν θα γίνει συντέλεια, ρε παιδιά. Μια συνηθισμένη, εκεί πιστεύω κι εγώ, παιδιά. Εντάξει. Πιστεύω κι εγώ μια συνηθισμένη μέρα, ρε παιδί μου, αλλά ας το συζητάμε, όχι για να περνάει η ώρα. Απλώς και μόνο ότι κάτι κρύβεται γενικότερο και πετάξανε την ημερομηνία αυτή. Πάντα παίζουν ό,τι διοχετεύουν στον κόσμο έχουν κάποιο λόγο. Εκεί σταματάω. Δεν κάνουμε τώρα από όπου θα συμβεί κάτι στην οικονομία. Εξάλλου υπάρχουν προϊόντα με ημερομηνία λήξεως το 2014. Ναι, αυτό μην επηρεάζει από αυτό. Τι θες να χαρβάλει. 21 12 το 12. Ελά εσύ. Σας θέλω μαφίες, ε. Λοιπόν, που τη θυμήθηκε η Ζαηλία. Την Καραμάνη. Ποια Καραμάνη εσύ, Τέμι. Είπα εγώ Καραμάνη. Καραμάνη. Την Καραμάνη. Τι είναι η Καραμάνη. Δεν ξέρω, δεν καταλάβω. Λοιπόν, γεια σας, Κούλης Ομορφόπεδο. Γεια σου, γεια σας, Κούλης Ομορφόπεδο. Λέει ποιος το λέει, η Μπεκάτσα. Η Μπεκάτσα, Θέμης, Καραμανή. Ποια Καραμανή, ρε Θέμη. Είπα εγώ Καραμανή. Θέμη, αρχίζει να νιστάζεις. Θέμη, επειδή είπες πριν ότι θέλεις, αρχίζεις να βλέπεις τέτοια, το καταλαβαίνω. Κάτι μου λέει, κάνε την Αγία Ύπνο, γιατί σε βλέπω σε λίγο να μου λες πράγματα που δεν είπα. Καραμανή δεν είπα, διότι είναι τόσο συμπαθητικός ο άνθρωπος. Θα συγχωρέσω να, όχι ο Νάσης. Ενώ και ένα και τέτοια, μην το πιάνει με πουτσάκι και τέτοια. Αυτό λοιπόν πλήρωσε. Πλήρωσε κυριολεκτικά παράξενα στη ζωή του μετά. Γιατί είδατε πως την κάτω βόλτα και το τελειωμός του ήταν όταν έχασε τον Αλέξανδρο. Μετά τον Αλέξανδρο ήταν τέτοιο το χτύπημα όπου όλα πήγανε προς τα κάτω και άρχισε η αντίστροφη μέθεση για τη ζωή του αυτός ο εκείνης της ηλικίας που ήταν σαν παιδάκι και που φερνόταν σαν παιδάκι γιατί η ψυχή του ήταν παιδική. Θυμάστε τη διεκδικούσε, θυμάστε τις γυναίκες, τι καταστάσεις κατάφερνε και έφερνε κάτω με την Κριστίνα, με αυτό το φοβερό με το Ωνάση την Θαλαμιγό, η οποία παιδιά, τη Κριστίνα, την είδα μικρό παιδάκι ανεβαίνοντας σε ένα βουνό και τρόμαξα. Γιατί ήταν γύρω στις 8 ώρα το βράδυ που έπεφτε ο ήλιος πάνω στο εκπληκτικό αυτό καράβι και όπως ανέβηκα σαν παιδάκι που δεν είχα δει και πολλές φορές καράβια στο χωριό μου πάνω, στο πιο όρημο χωριό της Λευκάδας, ανέβηκα σε ένα βουνό το οποίο από εκεί έβλεπες κάτω τον Ιντρί που ήταν ο Σκορπιός του Ωνάση και όπως το είδα με πιέσε ένα στρώμα, ένα θαυμασμός και όταν ξεπερνιέται, ξέρετε και τα παιδάκια όταν ξεπερνάει, να ξέρετε μια ψυχολογία που είναι και τα παιδιά όταν ξεπερνιέται το όριο του θαυμασμού πάει προς τον τρόμο και θυμάμαι ότι το κοίταξα, κρύφτηκα πίσω από ένα βράχο και μετά ξανακοίταξα την Κριστίνα γιατί έλαβε όπως έπεφταν πάνω οι ακτίνες της βραδιάς έλαβε Χριστίνα του Ωνάση που ήταν εκεί αραγμένη μεταξύ Μαντουρί του Βαλαωρίτη το νησάκι απέναντι τον Ιντρί και δίπλα ο Σκορπιός. Όσοι ξέρουν από Λευκάδα καταλαβαίνουν τι λέω. Η δε Χριστίνα Ωνάση έλεγα σε κάποιοι Λευκαδίτες καλά ρε εσύ λέω γαμώτο. Δεν ήταν ενάστε να είμαστε κάτω στη Λευκάδα κανείς να ήταν ωραίοι τύποι να τις την πέσουνε. Αφήσατε ξένο να την πηδάνε όπως το μαλάκα το γάλο. Αυτό το ζυγολό διεθνή κατάσταση δεν είχε παιδαράδε στη Λευκάδα. Πήγε στη δισκοτέκ, παιδιά στον Ιντρί, όσοι ξέρουν από Λευκάδα, εκεί σε κάτω ρε δισκοτέκ και χόρευε τα βράδια μόνη τη. Και λέω, δεν βρέθηκε ένα από τη Λευκάδα να την χτυπήσει. Δεν βρέθηκε που είχε ωραία παιδιά, ρε γαμότο να με. Και έκανε, θα μου πει τώρα, εύκολα θα χτυπηθεί από ένα. Ναι, η καρδιά παιδιά δεν κοιτάει τη λεφτά και τέτοια. Και βρέθηκε μετά με όλο αυτό το συρθετό ή το γάλο που ζυγολό εμψυχρό, πήγε τη έκανε ένα παιδί, έφαγε τη μισή περιουσία. Με την Κριστίνα τώρα που βρίσκεται να μείνει σε ελληνικά χέρια. Δυστυχώς, να ήταν κάποιος σε ελληνικό χέρι. Να πάει σε ένα μάγκα Έλληνα. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό να πάμε. Πάντως, γεια σου Χαρούλα, να σε λέω Ρούλα, δεν ξέρω, μπείτε στο Skype, μισό λεπτό, γιατί πήγατε πολύ, δεν μπορούσα να σας προλάω, παιδιά, καρανιά.